Ο Σταμάτης ο Μαλέλης είναι εδώ μαζί μας. Καλό μήνα, Σταμάτη. Και ο Άρης ο Πορτοσάλτε. Γεια σας, καλό μήνα. Γεια σας, Σταμάτη. Φλεβάρι. Αυτό είναι που βάζεις. Να μας κάνουν ποδαρικό. Παναγία μου. Τι θα μας βρει αυτός ο μήνας. Συλλαλητήριο να πηγαίνει σιγά σιγά. Όχι, πολύ νωρίς ακόμα. Δεν ξεκίνησα ακόμα. Όχι, βέβαια. Ωραία, αρχίσαμε. Από μέχρι εκεί πόσο το κάνει. Θα πα στα μάτια σου. Σα τη παρέα, στα μάτια μου. Εδώ είναι η ερώτηση. Δεν μου λε, Άρη. Δηλαδή πηγαίνει για να υποστηρίξει, δεν πρέπει να υπάρχει η λέξη Μακεδονία, γι' αυτό πηγαίνει. Όχι, όχι. Εγώ πάω γιατί το συλλαλητήριο θα είναι αντικυβερνητικό. Και ω εκ τούτου θα πάω να δω τι γίνεται εκεί. Γιατί είναι αντικυβερνητικό αυτό το συλλαλητήριο. Δεν είναι ο συλλαλητήριο, υποτίθεται για τη Μακεδονία. Εντάξει, πίσω από τη Μακεδονία, όπω και. Επειδή εσύ κατεβαίνει, α πούμε, και για το μνημόνιο, τη φτώχεια. Έχω την εκτίμηση ότι όπω συνέβη στη Θεσσαλονίκη και πιαστήκαμε στον ύπνο. Η κοινωνία πήγε γιατί ήταν όλα μαζεμένα βεβαίως με εστία στο Μακεδονικό. Αν δεν το υποτιμώ σε καμία περίπτωση. Οι άνθρωποι διαμαρτύρηθηκαν για τη Μακεδονία όμως για το πακέτο της τριετίας. Επειδή με ρώτησε λοιπόν εάν θα πάω εγώ στο συλλαλητήριο, είναι σαφές ότι δεν είμαι λιγότερο πατριώτης βέβαια από τον Άρη και από αυτούς που θα πάνε, αλλά θεωρώ ότι δεν κάνουν καλό τα συλλαλητήρια σε εθνικά θέματα και σε περιόδους διαπραγμάτευσης και μάλιστα τόσο σημαντική όσο είναι αυτήν την περίοδο. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν εγώ δεν θα πάω στο συλλαλητήριο, δεν νομίζω